Άμα βρέχει και κάτσε από κάτω, δεν βρέχεις. Είναι απέσιος. Κάπου εδώ πέρα ξεκινάει Κάπου εδώ πέρα ξεκινάει και το επεισόδιο 6 από το The After School Show, το οποίο θα είναι και αυτή την εβδομάδα. Πού θα είναι, Βασίλη? Στους δέκτες του YouTube. Στους δέκτες του YouTube, βέβαια. Είμαστε μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκπομπή πλέον. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο 6ο επεισόδιο. Και να έχουμε γύρω στο 1 εκατομμύριο like σε κάθε εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Χωρίς εσάς δεν θα γινόταν τίποτα από αυτό. Οι subscriber μας φτάνουν τους 6 εκατομμύρια πλέον. 6 εκατομμύρια. Πιο πολλούς και από το PewDiePie έχουμε. Όχι, ο PewDiePie έχει 40 εκατομμύρια. Εμείς έχουμε 6. Να σου πάρω ένα μπαλόνι χρυσόφορο. Αν πάρεις. Ωραία, σήμερα. Αλλά είναι τσιφούτσικο και θα μου πάρει. Λοιπόν. Άμα σε έκανε χαρούμενο, Χριστόφορε, θα το έκανα, αλλά δεν θα σε έκανε χαρούμενο. Πού το ξέρεις, από το ζήτησα. Γιατί έχεις φτάσει πλέον την αποθέωση της καριέρας στο καινούργιο σου θεατρικό, στο οποίο θα πάμε όλοι να δούμε το καινούργιο του θεατρικό. Ποιο είναι, Χριστόφορε, το καινούργιο θεατρικό? Δεν υπάρχει κανένα καινούργιο θεατρικό. Είναι ο Χριστόφορος σας καλκάτζαρος και κόβει το δέντρο για να πέσει. Μεγάλη, κάτι με βελανίδι είναι. Με καρύδι. Με καρύδι είναι. Με τη σμαράγδα καρύδι. Λοιπόν, βρισκόμαστε. Γεια σου, Γιούπι! Γεια σου, Γιούπι! Βρισκόμαστε στο 6ο επεισόδιο του The After School Show. Και Χριστόφορε, πού θα πάμε σήμερα? Σήμερα θα πάμε στο μεγάλο ναύαρχο Βότσι, μια ομάδα την οποία φιλοξενήσαμε φέτος στην κατασκήνωση και κάνει τις προπονήσεις της στην Καλαμαριά. Όπου εκεί πέρα ο κεντρικός προπονητής, ποιος είναι, Βασίλη? Ο κεντρικός προπονητής είναι ένα από τα μεγαλύτερα στελέχη μας φέτος για την πρώτη περίοδο. Δεν θα πούμε όμως ποιος είναι. Δεν θα πούμε, θα τον δούμε. Θα τον δούμε. Άλλωστε λάμπει. Λάμπει από μακριά. Τον βλέπεις και λάμπει. Λάμπει το λένε. Ναι, όχι λάμπει. Πάμε, γεια! Γεια! Η Θεσσαλονίκη, λέει, είναι η νύφη του Θερμαϊκού. Παντρεύτηκε το Θερμαϊκό. Αυτό θα πει να βρωμάει ο άντρας. Και εδώ δείξε εκεί. Η παραγωγή του YouTube μας είχαν εκπλήσει. Ήξερα πως θα περάσουμε την πρώτη γυρισμάτα και μας άφησε το καινούργιο μας. Σε καινούργιο μας εξοπλισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα θα κάνουμε ένα επεισόδιο με έναν αγαπημένο μας άνθρωπο από την πρώτη περίοδο, ο οποίος είναι μεγάλος προπονητής της ομάδας Ναύαρχος Βότσης. Μπαμ! Ναύαρχος Βότσης. The After School Show, λοιπόν, σήμερα προπόνηση εδώ πέρα στο Ναύαρχο Βότσι, στις εγκαταστάσεις του Ναύαρχου Βότσι στην Καλαμαριά. Με τον υπαρχηγό μας, τον Τάσο Μανολόπουλο, τον κύριο Τάσο Μανολόπουλο. Κύριο Τάσο Μανολόπουλο, και θέλω να πω ότι το μπάσκετ νομίζω ότι είναι ένα πολύ συμπαθή άθλημα γενικά στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο, και το κυριότερο νομίζω ότι έχουμε πολύ καλούς συμβολίστες, δηλαδή και σε παγκόσμιο επίπεδο είμαστε σε πολύ καλή θέση. Ισχύει αυτό, Τάσο, ή εγώ έχω τις εφαρμογές? Γενικά το μπάσκετ θεωρείται, για εμάς τουλάχιστον, το νούμερο ένα άθλημα στην Ελλάδα. Αυτό φέρνει τις περισσότερες επιτυχίες. Η δική ομάδα σταδιακά τα τελευταία χρόνια είναι στην κορυφή. Οι ομάδες μας, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, φέρνουν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κύπελα, Champions League, το αντίστοιχο του μπάσκετ, Euro League. Η εθνική ομάδα έχει παίχτες που πηγαίνει καλά και διακρίσεις. Έχουμε παίξει πάνω στο NBA πλέον, ο Αντετοκούνμπο, ο Φως, ο
Καλάθη, Παπα-Νικολάου. Ήταν στην Μπαρτσελόνα πριν γι' αυτό. Το μπάσκετ μπορεί να το ξεκινήσει ένα παιδί από 5 χρονών. Έχουμε δηλαδή τα μικρά το οποίο είναι 2010 γεννητή. Και ανάλογα όσο μεγαλώνουν μπαίνουν στο αντίστοιχο γκρουπ ηλικία ικανότητα. Ακριβό δεν είναι. Αν θεωρήσει ότι αναλογικά όλε οι ομάδε έχουν μια συνδρομή 20-30 ευρώ το μήνα, αντιστοιχεί περίπου το σύνολο τη ετήσια συνδρομή, και κάνουν 4-5 φορέ την εβδομάδα προπόνηση ή 3 άλλα τμήματα ανάλογα πιο μικρή, αν αναλογιστεί σε σχέση με τα φροντιστήρια που δίνουν όλε τι άλλε δραστηριότητε, είναι κάτι σαν σχετικά. Και έχει και καλό εξοπλισμό από ό,τι βλέπω. Είναι βαρετό, είναι φιλό και φαντάζομαι το χαίρονται τα παιδιά. Χαίρονται το κουστάρουν αυτό που λέμε ή το κάνουν απαγκαρία. Το γουστάρω γιατί υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και το δείχνει αυτό. Γενικά η Ακαδημία μας πλέον έχει φτάσει γύρω στα 260 παιδιά σε όλες τις ηλικίες. Η κατασκήνωση είναι μια δραστηριότητα που κάνει η ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια στη Γιούπη προκειμένου να συνδυάσουμε μπάσκετ και διακοπές. Τα παιδιά έρχονται γύρω στις 8 μέρες, δουλεύουν μόνο για μπάσκετ. Είμαστε λίγο το πρόγραμμα της κατασκήνωσης όσον αφορά την προπόνηση και ακολουθούμε όλη την ψυχολογία, την δραστηριότητα και το πανεπιστήμιο. Κάνετε δηλαδή την προετοιμασία σας και μετά περνάτε και καλά για την διασκέδαση, γιατί είναι και η ομάδα, μένουν όλοι μαζί. Ακριβώς, είναι κάτι που τα παιδιά το ζητάνε και θέλουν. Για το υπόλοιπο της χρονιάς, δωρεάν, εντελώς δωρεάν λοιπόν. Αυτός που θα κάνει share, comment, like, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και γενικά θα ενισχύσει την εκπομπή, κερδίζει μία εγγραφή για το υπόλοιπο της χρονιάς, έτσι. Για πες μας, τι θα μπορέσει να κάνει. Από ηλικίες από 5 έως 15 χρονών. Ηλικίες 5 έως 15 χρονών, αγόρια, συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό αυτής της εβδομάδας και θα πούμε κάτι ιδιαίτερο και για τα κορίτσια, παιδί μου, την άλλη εβδομάδα.